Εδώ είναι ξενοδοχείο. Να κάνα διακοπές εδώ, ο χαρά. Αλλά πρέπει να γίνει κάτι, να πάμε στα σπίτια μας. Όσοι πάνε, όσοι δεν πάνε, να ξεκινήσει η διαδικασία γρήγορα, να φτιάξουμε κάτι, να πάμε να μπούμε μέσα. Την ώρα που ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων μετρά πληγές μετά το σεισμό, την αλληλεγγύη του εξέφρασε από την πρώτη κιόλας ημέρα και ο Δήμος Καταλαγαρίου υπό τη μέρημνα της πολιτικής προστασίας και τη συμπαράσταση της κοινότητας, φιλοξενώντας σε ξενοδοχειακή μονάδα δεκάδες σεισμόπληκτους, οι οποίοι βρέθηκαν στο δρόμο αφού τα σπίτια τους κρίθηκαν ακατάλληλα μετά τον εγκέλαδο. Η μητέρα μου είναι 93 χρονών και η αδερφή μου 68, με διάφορα προβλήματα υγείας. Θέλω να πω ότι η συμπεριφορά του προσωπικού του ξενοδοχείου είναι υποδειγματική. Με μεγαλοψυχία, οι ιδιοκτήτες εξοχικών περιοχών άνοιξαν τα παραθεριστικά του σπίτια στο χωριό με δική τους πρωτοβουλία σαν χείρα βοηθείας. Υπάρχει ένα κέντρο της πολιτικής προστασίας, το οποίο οργανώνει ποιοι θα έρθουν, μας δίνει τα ονόματα και εμείς τους τακτοποιούμε. Είτε στο ξενοδοχείο, είτε στα σπίτια. Απλά περιμένω, όπως όλοι οι άλλοι, απλά περιμένω. Το θέμα είναι να γίνει κάτι και όχι μόνο λόγια. Στο Καταλαγάρι φιλοξενούνται περίπου 50 πληγέντες από την ευρύτερη περιοχή. Ανάμεσα στα πολλά χωριά που από τη μία μέρα στην άλλη βρέθηκαν παραδομένα σε σκηνικό καταστροφής και ο Άγιος Βασίλειος. Ένας μεγάλος αριθμός κατοίκων παραμένουν σε αναμονή για το τι μελιγενέστε με τις κατοικίες τους, οι οποίες χρήζουν τη ματιά ειδικών. Μια κοιμόμαστε, μια είμαστε ξύπνοι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και τα βράδια. Και τα βράδια. Να και στο αυτοκίνητο. Όποιος θέλει κοιμάται, για πιο σιγουριά. Οι άλλοι κρατάμε θύλιες. Εγώ μένω στο αμάξι. Δεν έχετε φύγει να πάτε σε κάποια... Όχι, πουθενά. Πουθενά. Γιατί δεν φεύγετε. Να πάω πού. Λαδωμένο από το σεισμό είναι και το μοναστήρι της Πηλιώτισσας, το οποίο έχει γεμίσει ρογμές και συντρίμια.